Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται παράσταση διαμαρτυρία στην Βρετανία. Οι φοιτητικοί σύλλογοι από κοινού όλο αυτό το διάστημα διεκδικούν τις σπουδές τους και το δικαίωμά τους στην υγεία και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας να πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία κανονικά. Αντίστοιχα, αυτό ό,τι συνεπάγεται και τις εστίες. Για άλλη μια φορά, αντιμετωπίσαμε στην προγραμματισμένη μας κινητοποίηση την Βρετανία να είναι άφαντη, να μην δέχεται καν έρθει σε επικοινωνία με τους συλλόγους. Την προηγούμενη φορά δεν αναγνώριζαν καν την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης στο ΣΟΦΕΤ, για παράδειγμα, ότι και τα αιτήματά μας. Οι φοιτητικοί σύλλογοι θα συνεχίσουν αυτή τη στιγμή να θέτουν τα αιτήματά τους. Μέσα εξοργίζεται το γεγονός ότι 8 μήνες η κυβέρνηση το μόνο μέτρο που πήρε ήταν να εντείνει την καταστολή μέσα στα πανεπιστήμια. Ενώ είναι άφαντη, δεν έχει προσλάβει 28 για παράδειγμα θέσεις μόνο μέσα στο πανεπιστήμιο για καθηγητές άνοιξαν. Ξαφνικά μπόρεσε μέσα μια μέρα να προσλάβει 2.000 αστυνομικούς για να εφαρμόσει τέλος πάντων αυτό το σώμα πανεπιστημιακής αστυνομίας. Μέσα στην εστία βλέπουμε δεν έχει πάρθει ούτε ένα μέτρο για την προστασία της υγείας μας. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κρούσματα που με δικιά τους προσπάθεια προσπαθούν να απομακρυνθούν και να πάνε σε ξενοδοχείο καραντίνας. Δεν έχει προχωρήσει αυτό το θέμα. Επίσης, εκεί πέρα οποιαδήποτε στήριξη είναι άφαντη, δεν τηρείται ούτε ένα υγειονομικό πρωτόκολλο. Το επόμενο διάστημα ακριβώς θα συνεχίσουν οι φοιτητικοί σύλλογοι, γιατί έχουμε αποδείξει κιόλας και ότι μαζί με το εργατικό κίνημα έχουμε την υπευθυνότητα να τηρήσουμε και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να οργανώσουμε τις κινητοποιήσεις μας και θα συνεχίσουμε.